Αυτή εδώ η κάρτα που κρατάω στα χέρια μου και είναι ζεστή γιατί μόλις την έβγαλα από το PC μου, γιατί ολοκλήρωσα τις μετρήσεις, είναι μία RTX 4090 από την MSI. MSI RTX 4090 Ventus 3X OC με 24 GB μνήμης και χρησιμοποιώντας το κορυφαίο τσιπάκι της NVIDIA, μια κάρτα που κοστίζει γύρω στα 1.700 ευρώ. Μία από τι ακριβότερε κάρτε που κυκλοφορούν εκεί έξω, αλλά σίγουρα όχι η ακριβότερη RTX 4090 και σίγουρα όχι η μεγαλύτερη, βαρύτερη και δυσκολότερη να τοποθετηθεί στο κουτί σου. Ο λόγο που επέλεξα τη συγκεκριμένη κάρτα για τον υπολογιστή μου είναι ακριβώ αυτό: Ότι είναι σχετικά μαζεμένη σε σχέση με άλλε λύσει. Χώρεσε εύκολα στο κουτί μου, έβγαλα την προηγούμενη κάρτα, αυτήν εδώ. Την 3080 τη MSI επίση Ventus είχα Ventus 2,5 χρόνια ε, Χωρί το παραμικρό πρόβλημα και πήγα σε Ventus απλα απλά 40-90 για να αναβαθμίσω τι επιδόσεις του υπολογιστή και όχι μόνο να αναβαθμίσω και τι δυνατότητε video rendering. Καλώ αυτό το βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή ρεντάρεται μέσα από την εφαρμογή που χρησιμοποιώ το Sony Vegas, Magic Vegas, ε, για Μέσα χάρη στην κάρτα, πολύ ταχύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Εντάξει. Πριν ρίξουμε μια ματιά στην κάρτα, θα πούμε τι έχουν τα περιεχόμενα της συσκευασία. Μέσα στην συσκευασία περιλαμβάνεται η ίδια η κάρτα, μέσα σε ένα ωραίο ε, αντιστατικό σακουλάκι. Αλλά πριν φτάσει στην κάρτα, βγάζει από μέσα έναν αντάπτορα ε, για την το, τροφοδοσία του ρεύματο, το οποίο τοποθετείται στο 16πεινο ε, βίσμα που έχει εδώ πέρα. Έχει 10 εδώ και 4 μικρά εδώ κάτω ουσιαστικά το οποίο το χρησιμοποιεί. Μεγάλη προσοχή έδειξα όταν έβαλα αυτό το βίσμα γιατί το πρώτο καιρό που κυκλοφόρησαν οι 40-90 είχαν γίνει διάφορα θεματάκια με καμένα, καμένου adapters γιατί δεν είχε χωθεί αρκετά μέσα. Το έχω σε όσο πιο μέσα γινόταν για σιγουριά και μετά εγκατέστησα την κάρτα στον υπολογιστή γιατί το κόίμασα. Μέσα Επίσης, στη συσκευασία βρίσκει κανεί και μια βάση, ένα μεταλλικό στήριγμα το οποίο πάει και τοποθετείται στο πάνω μέρο και κρατάει την κάρτα πιο σταθερή στο κουτί, σαν ένα επιπλέον στήριγμα ουσιαστικά. Αν και δεν χρειάστηκε να τον καταστήσω αυτό στον υπολογιστή μου, γιατί μια χαρά μου φάνηκε ότι κρατιέται, δεν λύγιζε μέσα, στην, μέσα στο κουτί η συγκεκριμένη κάρτα. Ο λόγο λοιπόν που διάλεξα τη συγκεκριμένη κάρτα είναι ακριβώ αυτό εδώ που βλέπετε μπροστά σα, το γεγονό ότι είναι απλά τρίπλ σλότ, περισσότερες RTX 4090 είναι 3,5 και 4 slots, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να έχουν να πιάνουν άλλη, άλλο ένα σλότ εδώ μπροστά και στην προκειμένη περίπτωση για τον δικό μου τον υπολογιστή δεν χώραγε να μπει μέσα, γιατί ε, έχει, έχει το motherboard αρκετές, αρκετές θέσεις κενό, όμως εκεί πέρα που τελειώνουν τα τρία slots, έχει ένα σλότ PCI Express επί 4, το οποίο το χρησιμοποιώ για ένα capture card τη Avermedia που έχω για να κάνω capture από κονσόλε και άλλε και από το Steam Deck και τέτοια που τα χρησιμοποιώ και για τα βίντεο μα και τα σχετικά. οπότε μεγαλύτερε κάρτε δεν μπορούσα να τι τοποθετήσω και θα πρέπει να βγάλω την capture card γιατί δεν έχει άλλη PCI 4 θύρα το motherboard μου πιο κάτω α πούμε. Οπότε δεν μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω και επειδή δεν ήθελα να τη χρησιμοποιώ, αποφάσισα να πάρω την συγκεκριμένη κάρτα, να αποκτήσω τη συγκεκριμένη κάρτα. Τώρα, εδώ στο πίσω μέρο έχουμε τι εξόδου εικόνα, οι οποίε είναι οι κλασικέ έξοδοι εικόνα. Μία, δύο, τρει display port τα έχω βγάλει τα καπάκια από την μία DisplayPort και την μία HDMI 2.1 που έχει γιατί τις έχω χρησιμοποιήσει. Έτσι μπήκε πάρα πολύ εύκολα, λοιπόν έβγαλα την παλιά την RTX 3080 και έβαλα αυτή να είναι. Δεν είναι ιδιαίτερα πιο ε, μεγάλη και στις υπόλοιπε διαστάσεις, άμα δείτε και στο μήκο, θα τη φέρω την 3080 για να τη δείτε, η οποία ήταν γουρουνάκι από τότε, είναι ελαφρώς πιο μακριά, ξέρω εγώ, ένα δάχτυλο, έτσι, τίποτα, δεν είχα πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Και άμα δείτε η προηγούμενη. Ουσιαστικά φαίνεται ότι είναι 2,5 σχεδόν 3 σλότ, απλά δεν έχει ε, το λαμάκι το τρίτο εδώ, είναι κάτι παραπάνω από 2 σλότ, αλλά εδώ η ε, ε, 90 παρόλο που προσφέρει πολύ σημαντικότερες επιδόσεις δεν είναι και ιδιαίτερα πιο παχιά, το σύστημά τη ψήξη, δηλαδή το να τη βλέπετε λίγο καλύτερα. Είναι λίγο πιο παχιά, αλλά στο μέσα στο κουτί δεν μου πια, καταλαμβάνει περισσότερο χώρο που να με ενοχλούσε. Αντίστοιχα είναι και λίγο πιο ψηλή, αλλά αυτό δεν μα ενοχλεί. Στο ύψο δηλαδή το θέμα δεν είναι, δεν είναι τόσο πρόβλημα. Αν τι δείτε εδώ λιγάκι, α πούμε, τη μία δίπλα στην άλλη, στο κομμάτι του ύψου, δεν ξέρω πώ θα μπορούσε να φανεί αυτό. Βέβαια, σε σχέση με άλλε κάρτε που δείξαμε πρόσφατα, όπω τα 4070 τη MSI, Gaming ε, ε, X3, ε, αυτή εδώ μπορεί να είναι λίγο πιο φαρδιά, να, έχει, να πιάνει τρία σλότ αντί για δύο, είναι εκείνη, αλλά είναι πιο κοντή και πιο ε, στο μήκο και πιο κοντή και στο ύψο. Άρα είναι μια χαρά. Το γεγονό λοιπόν αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στον αντικαταστήσω πάρα πολύ εύκολα, έχοντα τι επιδόσει τη 40-90. Κάποιο θα μου πει, ρε, παιδί μου, ότι την τάξη είναι τεράστιε γιατί είναι μεγάλη κατανάλωση του TDP είναι στα 450 W και τι γίνεται με την ψήξη. Πριν πάμε στι επιδόσει που πάνω κάτω θα τι περιμένετε, ξέρετε τι να περιμένετε. Θα μιλήσω για το σύστημα αυξήτη γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για τον περισσότερο κόσμο. Όταν πάει να δώσει τα χρήματα του και ειδικά για τη συγκεκριμένη κάρτα δεν κυκλοφορούν και πολλά reviews στο ίντερνετ για να έχει κανεί μια καλύτερη εμπειρία όταν θέλει να αποκτήσει μια κάρτα πιο οικονομική αρτιά 40-90 σε σχέση με άλλε. Έτσι. Έχει τρία, slow, τρία fans εδώ μπροστά, τα οποία είναι τέταρτη γενιά, 4-0 τα οποία περιστρέφονται, να, βασικά περιστρέφονται μέχρι κάτι παραπάνω από 3.500-3.500 τροφέ μπορεί να φτάνουν στο 100%. Αλλά όταν η κάρτα είναι idle στα Windows, σταματάνε και τελείως, γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται να κάνουν ιδιαίτερη δουλειά. Αποτελείται λοιπόν από το σύστημα ψήξη το οποίο το βλέπετε εδώ με το τσιπάκι, το οποίο είναι εδώ πέρα πίσω από αυτό το σημείο. Η πλάτη έχει μεταλλικό backplate κανονικότατα, το βλέπετε αυτό εδώ, ωραίο μεταλλικό backplate η πλάτη. Εδώ πέρα λοιπόν είναι το τσιπάκι και το σύστημα ψήξη αποτελείται από δύο κομμάτια, ένα δεξιά και ένα αριστερά, με τα δικά του heat pipes το καθένα. από αυτό που είναι Στη μεριά που τελειώνει το PCB έχει 3, 4 και άλλε 8 απολύξει εδώ πέρα τα heat pipes, ενώ από την άλλη μεριά νομίζω βλέπω άλλα 4 σε αυτή την πλευρά heat pipes, τα οποία βοηθάνε όλα μαζί να φεύγει η παραγόμενη θερμότητα από το RTX 4090 τσιπάκι, το AD102 όπως είναι το όνομά του. Μετά οι αναμνηστέ αναλαμβάνουν να απομακρύνουν τη θερμότητα προ τα έξω για να πέσει η θερμοκρασία. Την δοκίμασαμε. Με δύο τρόπους. Μία με τις κανονικές συνθήκες, όπου έχω την κάρτα ε, Capturer. Αυτή εδώ είναι η κάρτα, την έχω βγάλει και αυτήν από μέσα. Ουσιαστικά είναι σχεδόν, έχουν ένα ελάχιστο κενό μεταξύ τους όταν είναι μέσα στο κουτί. Άμα δείτε, είναι κάπου εδώ εδώ είναι και έχουν αυτό το ελάχιστο χώρο μεταξύ τους, αλλά βλέπετε ότι στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη ε, κάρτα, η Live Gamer HD, έρχεται και καλύπτει τον ένα ανεμιστήρα σχεδόν τελείω, δυσκολεύοντα τον να απομακρύνει τη θερμότητα από μέσα και λίγο από τον άλλον. Όταν είχα λοιπόν και την κάπτουερ μέσα, ε, οι θερμοκρασίες ανεβήκαν αρκετά και το σύστημα ψύξης έγινε πολύ θορυβό, φτάνοντα ακόμα και του 82-83 βαθμού και του ανεμιστήρε να περιστρέφονται στο 90% το οποίο λέω. Α, ίσως αυτό είναι ο λόγος που είναι τόσο μικρή κάρτα. Βέβαια, βγάζοντας την κάρτα, τη Live Gamer Duo και αφήνοντας μονάχα αυτή μέσα στο κουτί μου και το υπόλοιπο σύστημα ουσιαστικά χρησιμοποιεί η για τον επεξεργαστή, δεν έχω δηλαδή άλλο σύστημα, κά, κά, κάτι άλλο μέσα στο κουτί το οποίο να παράγει έντονη θερμότητα και να μένει μέσα στο κουτί. Ε, τα πράγματα ήταν πιο καλά. Ε, Μέγιστε θερμοκρασίες στο 100% χρησιμοποιώντας το Furmark 2.0, την τελευταία έκδοση που πραγματικά τσιτώνει την κάρτα με την κατανάλωση στα 450W συνέχεια για 10 λεπτά. Είδα τη θερμοκρασία να φτάνει στου 78 βαθμού Κελσίου, του ανεμιστήρες να περιστρέφονται αρκετά γρήγορα στο 84-85%, αλλά και στο 100%. Και την κράτησε μετά αυτή τη θερμοκρασία σταθερή για αρκετή ώρα μετά το τέλο, μετά τα 10 λεπτά δηλαδή που κράτησα το screenshot που βλέπετε εσεί αυτή τη στιγμή μπροστά σα. Η κάρτα ακούγεται, οι ανεμιστήρε ακούγονται σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια, είναι δύσκολο να βρει παιχνίδι το οποίο θα είναι στα 450 W συνέχεια ό,τι και να κάνει. Τα κάποια παιχνίδια θα το κάνουν, αλλά ε, στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να βρει παιχνίδι που να συνέχει στα 450 w καθ' όλη τη διάρκεια του gameplay. Θα ανεβοκατεβαίνει το TDP και αντίστοιχα θα ανεβοκατεβαίνει και η παραγόμενη θερμότητα και η, θερμοκρασία του GPU θα ανεβοκατεβαίνει και άρα οι αναμυστήρε δεν ακούγονται τόσο πολύ. Υπάρχει ένα κολπάκι που μπορούν να κάνουν όσοι έχουν RTX 4090, το οποίο ε, είναι γνωστό καιρό τώρα. Μπορεί να μειώσει το. Ε, το, τη μέγιστη κατανάλωση μέσα από το Afterburner, για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει τη μέγιστη κατανάλωση σε ποσοστά, όσο θέλεις εσύ, από 1% μέχρι 50-80% και να κλείσει την κατανάλωση να δουλεύει κάρτα. Δοκίμασα λοιπόν ε, την κάρτα, ε, το Strange Brigade, ένα benchmark ε, το οποίο Πραγματικά την τερματίζει όταν την ώρα που τρέχει σε 4K ανάλυση με όλα στο μέγιστο. Δηλαδή με το 100% του power limit που λέμε τη κατανάλωση, η κάρτα φτάνει 450 450W και τρέχει με 280 φεύγα FPS. Το έβαλα και το δοκίμασα στα 90, στα 80, και στο, στο 90, στο 80 και στο 70% του power limit όπου η κατανάλωση αντίστοιχα πέφτει κατά 10% κάθε φορά, 45W περίπου, από την αρχική κατανάλωση, φτάνοντας στο 70% να έχω μια κάρτα με κατανάλωση κάτω από 330W, ε, ε, δηλαδή αντίστοιχη με την RTX 3080 που έχω, με τις επιδόσεις να πέφτουν ελάχιστα. Στο 90% οι επιδόσεις πέφτουν ούτε 1%. Έτσι. Ε, στο, στο 70% οι επιδόσεις πέφτουν γύρω στο 7,5% κάπου εκεί. Ναι, είναι αρκετό το 7%, αλλά μειώνει κατά 30% την αρχική σου κατανάλωση, άρα και αντίστοιχα την παραγόμενη θερμότητα, άρα και αντίστοιχα το σύστημα ψήξης δεν χρειάζεται να ζοριστεί τόσο πολύ. Αντίστοιχα το δοκίμασα και στο Furmark στο 90% που οι επιδόσεις πέσανε ένα-δυο frames ας πούμε, ε, με τη μέγιστη θερμοκρασία να είναι γύρω στους 74 βαθμούς Κελσίου, που δεν είναι λίγο, ε, αλλά είναι καλύτερο από το 78 που ήταν πριν, 76 μάλλον. Άρα είχαμε παραπλήσεις επιδόσεις, Χωρί να χάσουμε δηλαδή ιδιαίτερε επιδόσεις, μειώντα την κατανάλωση κατά 10%, μειώντα και τι θερμοκρασίε λίγο, αλλά μειώντα αρκετά τον θόρυβο. Κάτι το οποίο ε, σκοπεύω να το κάνω σε μόνιμη βάση, ούτω ή άλλω, για να μην γύρω και, και τζάμπα ρεύμα. Από τη στιγμή που οι επιδόσεις δεν πέφτουν τόσο, και ούτω ή άλλω οι επιδόσει που προσφέρει η αλλως οι επιδοσεις είναι εξωπραγματικέ, εξωπραγματικε διαστημικες Θα μιλήσουμε τώρα για τι επιδόσει, ε, και να χάσω και ένα frame στα 300 στην προκειμένη περίπτωση, α πούμε, στα 200 δεν έγινε και κάτι. Τις περισσότερες φορέ με να μου αρέσει να παίζω στα 60 FPS, δεν με νοιάζει ούτω ή άλλω να παίζω με 150 παρόλο που το μόνο υποστηρίζει υψηλά frame rate. Είμαι μια χαρά. Δεν παίζω first person shooter competitive και τέτοια. Λοιπόν, τώρα πηγαίνοντας σε επιδόσει. Παιδιά, τώρα θα δείτε μέτρα στα 8 παιχνίδια. Borderlands 3, Dying Light 2. Uh, Returnal, uh, το Cyberpunk 2077 uh, και κάποια πιο παλιά όπως το Assassin's Creed Odyssey, το Far Cry 5, το uh, Sound of the Tomb Raider uh, και γενικά οι επιδόσεις είναι στην πραγματικότητα σχεδόν επί δύο, σε 4K ανάλυση τουλάχιστον, σε σχέση με την RTX 3080 ή με τη 4070 που μπορείτε να δείτε επίση να συγκρίνονται στο διάγραμμα. Δύο κάρτε σε MSI επίση που την 4070 την παρουσιάσουμε πρόσφατα την Gaming X3. Επί δύο λοιπόν σε 4K, σε 1440p οι επιδόσει μπορεί να μην είναι τόσο ψηλέ, αλλά αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον επεξεργαστή μου, ο οποίο είναι σχετικά παλιό, ο 3906 τη της AMD, άρα έχουμε CPU bottleneck εκεί πέρα, δηλαδή ο εξεργαστής δεν είναι αρκετά γρήγορο για να μπορέσει να τροφοδοτήσει αρκετά γρήγορα την κάρτα και να φτάσει στις μέγιστες επιδόσεις, αλλά δεν πρόκειται να παίξει σε 1440p. Από εκεί πέρα έχει και καινούρια χαρακτηριστικά, όπως είναι το DLSS 3, το οποίο DLSS 3, ουσιαστικά το frame generation, σε κάποιε περιπτώσει είναι πολύ χρήσιμο, κυρίω σε πολύ απαιτητικέ συνθήκε, όπω είναι το path ray tracing του Cyberpunk 2077, όπου εκεί πέρα η τεχνολογία του Ray Tracing είναι τελείως διαφορετική από την παραδοσιακή που χρησιμοποιείται μέχρι τώρα. Είναι και καλά το Holy Grail του Ray Tracing, το Path Ray Tracing και εκεί οι απαιτήσει είναι πάρα πολύ υψηλέ, αλλά ακόμα και έτσι σε 4K ανάλυση ε, με το DLSS, το Performance και ε, το ενεργό το Frame Generation οι επιδόσεις εκτοξεύτηκαν πραγματικά και μπορούσε να παίζει με 100 FPS ας πούμε σε 4K με το Path uh, Ray Tracing. Ε, δεν έχω το παραμικρό παράπονο, άμα δείτε κάποιες σταχνατιαγράμματα, στο Far Cry κυρίως η κάρτα να έχει οι ίδιες επιδόσεις και με, το, με την 3080 και τη 4070 είναι γιατί και το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πολύ ε, dependable από, στο κομμάτι του επεξεργαστή. Δοκίμασα ε, το Far Cry 5 επειδή ακριβώ δεν είχα τις ε, υψηλότερες επιδόσεις από την 3080, αλλά είχα τη δυνατότητα η κάρτα καθόταν ουσιαστικά την ώρα που έτρεχε το benchmark να ε, διπλασιάσω την ανάλυση δεν έχει 8K ανάλυση γιατί το μου ειναι είναι 4K αλλά έχει τη δυνατότητα να κάνει ε, επί το scale που τρέχει το παιχνίδι εσωτερικά δηλαδή να κάνει render σε, σε, σε 8K ανάλυση και να σου μεταφέρει σε 4K στην ε, τηλεόραση στην οθόνη σου. Εκεί πήρα 60 FPS από τα 120 που ήταν περίπου ε, όπου μπορεί να παίζει δηλαδή ουσιαστικά πιο παλιά παιχνίδια σε 8K ανάλυση με αυτόν τον τρόπο με 60 FPS, χωρί το μικρό πρόβλημα. Γιατί το Far Cry 5 για παράδειγμα δεν υποστηρίζει DLSS και τέτοια για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το bottleneck που δημιουργεί ο επεξεργαστή. Άμα δείτε και σε άλλα διαγράμματα, σε κάποιε ρυθμίσει, α πούμε με DLSS ενεργοποιημένο, σε 4K ανάλυση, σε 1440p ανάλυση κυρίω, οι επιδόσει δεν είναι τόσο καλέ όσο θα περίμενε κανεί γιατί ακριβώ είναι το πρόβλημά μου ο επεξεργαστή. Ναι, θα ήθελα να βάλω έναν uh, 7800X3D, αλλά να σα πω την αλήθεια είμαι πολύ ικανοποιημένο με το gaming PC μου και αυτή η αναβάθμιση με την 4090 μου κάνει τη ζωή πολύ ευκολότερη και στο κομμάτι του gaming. Γιατί, για παράδειγμα, έπαιξα, έπαιξα τον τελευταίο καιρό το Star Wars Jedi Survivor, το οποίο με 3080. Μου είχε θεματάκια ρε παιδί μου, δεν μπορούσα να παίξω καλά σε 4K σχεδόν καθόλου καλά και δεν μπορούσα να βάλω καθόλου Ray Tracing. Εδώ έβαλα α, τα πάντα όλα στο μέγιστο σε 4K και παίζει με από 60 μέχρι 100 FPS με Ray Tracing ε, και όταν έχω ενεργό το FSR στο Quality αλλά και βγάζοντα το στο FSR ε, παίζει με 60 FPS μια χαρά το συγκεκριμένο παιχνίδι ανεξάρτητα από τα προβλήματα που έχει σαν παιχνίδι από μόνο του. Επίσης μου κάνει πολύ καλύτερη τη ζωή η συγκεκριμένη κάρτα Λόγω του encoder chip που έχει, το καινούργιο γενιά encoder που έχει, με το διπλό encoder που υποστηρίζει πλέον και ήδη V1 encoding, το οποίο είναι το καινούριο πρότυπο, πάρα πολύ ε, efficient στο κομμάτι τη απόδοση ε, ε, χρησιμοποιώντα χαμηλότερο bitrate. Ε, μπορεί να έχει την ίδια ποιότητα με H265. Κάτι που είναι ευολικό τόσο όταν κάνω render τα βίντεο σαν αυτό που βλέπετε τώρα, export, γιατί γίνεται και πολύ πιο γρήγορα με το καινούριο encoder, αλλά και όταν κάνω stream. Ε, γιατί πολλέ φορέ θέλω να παίξω παιχνίδια, όχι να καθίσω στον υπολογιστή, θέλω να τα παίξω στο Steam Deck μου. Για παράδειγμα, το οποίο το έχω εδώ το Steam Deck μου. Έτσι, αυτά εδώ είναι το Steam Deck μου. Τα παίζω στο καναπέ και θα να παίζω στο Steam Deck παιχνίδια, τα οποία όμω δεν τρέχουν καλά στο Steam Deck, όπω είναι το Jedi Survivor. Ε, τα έχω στήσει στο Moonlight που είναι εφαρμογή streaming για τον υπολογιστή. Έχω βάλει τη μέγιστη ποιότητα στο κομμάτι του encoding. Εντάξει, δεν τρέχω, δεν το βάζω να τρέχει σε 4K ανάλυση να κάνει το render επειδή είμαι στο streaming. Βάζω 1080p που είναι μια χαρά. Και η κάρτα δεν μασάει, έτσι. Όταν δοκίμασα το Survivor, το Jedi Survivor να το κάνω streaming με 3080, ακριβώ επειδή ο encoder ε, ζοριζόταν πάρα πολύ και λόγω τη λιγότερη μνήμη που έχει 10 GB και λόγω του παλιότερου encoder και λόγω του ότι δεν έχει ήδη ένα encoder ή και είναι πιο αργό ο encoder HD65 ή HD64, το Jedi Survivor ανέβαζα ακόμα και 1080p ανάλυση έπρεπε να βάλω τη χαμηλότερη ποιότητα στο encoding, το P1, για να μπορέσω να έχω μια σχετικά καλή εικόνα χωρίς να ζωρίζει το PC. Εδώ βάζω το P7 που είναι το ultra, η ultra καλύτερη ποιότητα, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα και στριμάρεται μια χαρά σε 1080p 60fps στην οθόνη του Steam Deck και το παίζω απομακρυσμένα. Οπότε, δηλαδή η αναβάθμιση είναι σε όλα τα επίπεδα. Είναι εξαιρετική για όσου παίζουν παιχνίδια, είναι εξαιρετική για όσου κάνουν δουλειά, βίντεο render και τα σχετικά. Είναι εξαιρετική γιατί χωράει στα περισσότερα κουτιά χωρί το παραμικρό πρόβλημα. Ναι, μπορεί να μην έχει το καλύτερο σύστημα ψήξη, αλλά είναι από τι οικονομικότερε, αν όχι οικονομικότερη και μικρότερη RTX 4090. Που νομίζω αυτή τη στιγμή εντάξει, τα χρήματα είναι πολλά, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Όμω, όποιο θέλει να κάνει πραγματική αναβάθμιση από την προηγούμενη γενιά και δεν έχει, έχει κάποια σειρά 30 με κάρτα, Νομίζω η πραγματική, ειδικά όσοι έχουν 38 και 390 η πραγματική αναβάθμιση έρχεται με μια τέτοια κάρτα όπω είναι η Ventus 3X OC RTX 4090 τη MSI. Αυτά από μένα. Περιμένω τα σχόλιά σα. Θα αρχίσουμε να ετοιμάζουμε τώρα πάλι που τα είχα σταματήσει καιρό γιατί δεν πάλευε το, το PC η κάρτα. Θα κάνουμε max settings βίντεο στα διάφορα PC games που κυκλοφορούν τον επόμενο διάστημα. Μου ήρθε σήμερα και το Diablo 4 για PC. μέχρι να κατέβει, για να το κάνουμε, θα το δείτε και αυτό. Αυτά από μένα, ναι. τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Αντε γεια!